Λέγομαι Γρηγόρης Τσόκας και είμαι καθηγητής εφαρμοσμένης γεωφυσικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Η ομιλία μου επικεντρώθηκε στη γεωφυσική και γεωλογική έρευνα στον Καστά της Αμφίπολης. Οι έρευνες αυτές έγιναν με χρηματοδότηση του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Χρησιμοποιήθηκαν μέθοδοι και τεχνικές οι οποίες είναι στην αιχμή της σημερινής τεχνολογίας, αλλά όχι μόνο, η προσέγγιση, το συγκεκριμένο στήσιμο δηλαδή της διασκόπησης η οποία έγινε στο λόφο Καστά, ενείχε μεγάλο βαθμό καινοτομίας. Δηλαδή αναγκαστήκαμε να κάνουμε καινοτόμα προσέγγιση εξαιτίας του μεγέθους και μόνο του συγκεκριμένου λόφου. Τα μελλοντικά σχέδια στον Καστά είναι να συνεχιστεί η γεωφυσική διασκόπηση, να μπορέσουμε να πάρουμε εικόνες του εσωτερικού του τύμβου αυτού ή δυνατόν τρισδιάστατες εικόνες, καθώς επίσης να εξερευνήσουμε και το χώρο γύρω από τον Καστά. Στη Γαλλία μετράται η αλατότητα των εδαφών με μία μέθοδο που είναι γεωφυσική, δηλαδή μετράνε την αντίσταση του εδάφους και από αυτό βγαίνουν συμπεράσματα σε σχέση με την αλατότητα των εδαφών. Είναι η μόνη εφαρμογή η οποία ξέρω, η οποία έχει επιστήμη μου σε σχέση με την εινοπαραγωγή και την εινολογία γενικότερα. Όχι, είναι πολύ γνωστή και εφαρμόζεται και στην Ελλάδα. Υπάρχουν κάποιοι που τον κάνουν και στην Ελλάδα. Νομίζω και ο κύριος Γιώργος Βασιλείου πρέπει να την έχει εφαρμόσει σε κάποια από τα κτήματά του. Σίγουρα. Αζητητή. Εδώ μπορώ να σας πω σίγουρα ότι συμβαίνει αυτό, διότι είχα πολύ καλή σχέση μαζί του από παιδί με τον Νίνο. Δυστυχώς οι αντοχές όσο μεγαλώνουμε μικραίνουν και δεν μπορούμε για να αντέξουμε τόσο πολύ όσο στα νιάτα μας. Αλλά πάντως η σχέση ήταν πολύ καλή. Μάλιστα κατάγομαι από οικογένεια η οποία έφτιαχνε κρασί. Περνάμε μούστο στην Αθήνα. Ο πατέρας μου είχε ταβέρνα στα βόρεια της Αθήνας στην Κηφισιά. Και από κάθε χρόνο παρήγαγε γύρω στα 6-7 κάρα κρασί. Κάθε κάρο είναι 600 κιλά, αν θυμάμαι καλά, την εποχή που το μετράγαμε. Καθώς επίσης και παράγουμε τσίπουρο στη βαθύτερη καταγωγή μας, στον τόπο της βαθύτερης καταγωγής μας, στην Ήπειρο. Το κρασί από μόνο του, οι μνήμες σχετίζονται με γεγονότα, νομίζω, της ζωής των ανθρώπων, τα οποία διανθίζονται με τον Ίνο ή ακόμα ομορφαίνουν περισσότερο με τον Ίνο. Και με την ποιότητα του Ίνου, βέβαια, προφανώς.